γνωστά προβλήματα που χτύπησαν τον τόπο μας, είμαστε εδώ σήμερα να σηματοδοτήσουμε με το άναμα του χριστιανιάτικου δέντρου τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα που πρέπει να επικρατήσει στην πόλη μας, γιατί το έχουν ανάγκη όλοι, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, και από την άλλη μεριά τα καταστήματα της πόλης αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε ζητάνε από εσάς, από όλους μας, να ξοδέψετε στην πόλη μας και το τελευταίο ευρώ που έχετε διάθεση να καταναλώσετε. Πιστεύω ότι εάν ακολουθήσουμε αυτή την τακτική και αυτή την πορεία θα δώσουμε μία βοήθεια, γιατί όταν το κάθε ευρώ ξοδεύεται στην πόλη μας, στον τόπο μας, στο Δήμο Άργους Μητυμών, τότε και θέσεις εργασίας θα υπάρχουν και θα διατηρηθούν, αλλά ακόμα αυτή η ευμάρεια εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι μεγάλη, θα ανακυκλώνεται μέσα στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά που δουλεύουν στο Δήμο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ηλεκτρολόγους που, παρόλα τα προβλήματα που είχαμε τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που μας συνέβησαν από τη μια άκρη του Δήμου μέχρι την άλλη, γιατί δεν ήταν μόνο το ποτάμι, ήταν και όλα τα άλλα, είχαν διάθεση να δουλεύουν νύχτα μέρα για να στολίσουν έστω όπως στόλισαν την πόλη μας. Θα ευχηθώ τα επόμενα Χριστούγεννα να είναι καλύτερα από αυτά. Θα ευχηθώ να χαμογελάτε περισσότερο εσείς οι μεγάλοι, γιατί σε αυτές τις δύσκολες ώρες τα παιδιά κοιτάζουν εσάς. Με όσο κουράγιο έχουμε, να χαμογελάμε. Γιατί το χαμόγελο κάνει καλό να μεγαλώσουν σωστά αυτά τα όμορφα προσωπάκια που βλέπω. Χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά και όχι άλλες συμφορές στον τόπο μας. Λοιπόν, να μετρήσουμε τώρα ή δεν μετράμε. Πάμε λοιπόν από το 10 να μετρήσουμε δυνατά. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Άντε και του χρόνου, χρόνια πολλά.